Επιτρέψτε μου αντί για εισαγωγή να διαβάσω ένα απόσπασμα από το ποίημα του Κωστή Παλαμά, τη Φλογέρα του Βασιλιά. Ο πρόλογος. Σβησμένες όλες οι φωτιές, οι πλάστρες μέσα στη χώρα, στην εκκλησιά, στον κλίβανο, στο σπίτι, στα εργαστήρι, παντού, στο κάστρο, στην καρδιά, τα αποκαίδια, οι στάχτες. Πάει και ο ψωμάς, πάει και ο χολκιάς, πάει και η γυναίκα, πάνε τα παλικάρια, οι λειτουργοί και του ρυθμού οι τεχνίτες, του λόγου και οι προφήτες. Τα χέρια είναι παράλυτα και τα σφυριά παρμένα και δεν σφυροκοπά κανείς τα άρματα και τα λέτρια. Τη φούχτα κάποιου ζυμωτή λίγο σιτάρι αν κλείσει, δεν βρίσκει την πυρή ψυχή ψωμί για να το κάνει. Και από κατάκρια χόβολη μεστεί η γωνιά και ακόμα και πιο πολύ από τη γωνιά που του σπιτιού η καρδιά είναι, κακοκατάντησε η καρδιά του ανθρώπου. Κρίμα, κρίμα. Σκοτεινό ρέπιο και η εκκλησιά και δίχως πολεμίστρες το κάστρο και χορτάριασε και έγινε βοσκοτόπι. Και ο μέγας έρωτας μακριά, κοινάβουλος ο άντρας τσιάπραχτος και στο πλάι του χαμοσυρτή η γυναίκα, κυρά της έχει τη σκλαβιά και δούλο της το ψέμα. Σβησμένες όλες οι φωτιές, οι πλάστρες μες στη χώρα. Τραγούδι των ηρώων, εμπρός τραγούδι των ηρώων, απάνω από τα πόσταχτα άναψε ο φλόγα λάμψε, κανένα χέρι δε θα βγεις απάνω σου να πλώσει, να θρέψισε, να ζεσταθεί, να πάρει από το θυμό σου, να σπήρισε στην εκκλησιά, στον κλίβανο, στο σπίτι, να σε φωλιάσει στην καρδιά, στο κάστρο, στα αργαστήρι. Φλόγα εσύ τότε, αβοήθητη και έρμη εσύ φλόγα κρύψου και κάμε τη μνημούρη σου τη στάχτη και μη σβήσεις. Γιατί θα έρθει κάποιος καιρός και κάποια αυγή θα φέξει και θα φυσήξει μια πνοή μεγαλοδύναμη. Άκου, από ποιο στόμα και από ποιο χάος θα χυθεί δεν ξέρω. Μπορεί από την Ανατολή, μπορεί και από τη Δύση. Ποιος ξέρει μην από το βοριά, μην από τα μεσημέρια. Τάχα θα βγει από τα τάρταρα, για θα ρηχτεί από τ' άστρα. Δεν ξέρω, ξέρω πως θα έρθει και με το πέρασμά της, μέγα και θείο και μυστικό και αξίγητο, θα σκύψουν οι κορφές όλες, οι φωτιές θα ξαναδώσουν όλες, στην εκκλησιά, στον κλίβανο, στο σπίτι, στα εργαστήρι, στο κάστρο, στην καρδιά, παντού, στα αποκαίδια Απρίλης. Να, να ο ψωμάς και να ο χαλκιάς, να και η γυναίκα, να τα παλικάρια, η λειτουργή, να του ρυθμού οι τεχνίτες, του λόγου να οι προφήτες. Κι όταν τριγύρω σου οι φωτιές ανάψουν πάλε επλάστρες, ξαναζωντάνεψε κι εσύ και ρίξου ο φλόγα, και κύλησε και πέρασε στα διάπλατα της χώρας και στις ψυχής τα πόβαθα και πλάσετα και ζήστα, γιωμάτα ροδοκόκκινα παιδιά τα καρδιοχτύπια και πλάσε τους και ζήσε τους κάποιους καημούς πατέρες και κάποιες γνώμες πλάσε τις και ζήσε τις μητέρες και κάμε αδέρφια τα όνειρα και τα έργα. Εμπρός τραγούδι. Σβησμένες όλες οι φωτιές, τραγούδι των ηρώων. Θεοφιλέστατε, αγαπητοί φίλοι και αδερφοί, η αφορμή για αυτή την ομιλία δόθηκε από την πρόσκληση της Οργανωτικής Επιτροπής της Έκθεσης που γίνεται στα δύο αυτά κτίρια με τον τίτλο «Εφαρμογές των εικαστικών τεχνών». Δόθηκε πρόσκληση σε όσους συμμετέχουν στην έκθεση να παρουσιάσουμε κάποια εργαστήρια και κάποιες διαλέξεις. Δέχτηκα την πρόσκληση στο μεγαλύτερο βαθμό και έκανα και εργαστήρια και γίνεται τώρα και αυτή η ομιλία. Η πρότασή μου για αυτή τη διάλεξη, τη σημερινή ομιλία δηλαδή, βασίστηκε σε μία ιδέα που περιγράφεται σε ένα μικρό κείμενο που είχα γράψει στα 1996 για μία ατομική έκθεση στην τότε Γκαλερί 111 στη Θεσσαλονίκη. Σκέφτηκα να το διαβάσω αυτό το κείμενο, αλλά επειδή
ήταν και πιο νεανικό, αλλά και πολύ δύστροπο και δυσνόητο, θα σας ταλαιπωρούσα άδικα. Θα προσπαθήσω όμως να σας πω κάτι από το νόημά του, γιατί πάνω σε αυτό βασίστηκε όλη η ομιλία. Μάλλον, ναι, είναι η αφορμή που ξεκίνησε, που χτίστηκε πάνω σε αυτό το κείμενο. Η ιδέα που παρουσιάζεται στο κείμενο αυτό της εποχής εκείνης έχει να κάνει με την εφεύρεση της φωτογραφικής μηχανής. Η φωτογραφική μηχανή εφευρέθηκε το 19ο αιώνα, στη δεκαετία του 1830, και ήταν τότε που ολοκληρώθηκε η βιομηχανική επανάσταση, ολοκληρώθηκε το πρώτο κομμάτι της βιομηχανικής επανάστασης, και από εκεί με τις μηχανές υπήρξε στο δυτικό κόσμο κυρίως, αλλά και απλώθηκε σε όλο τον κόσμο, η εξάπλωση της βιομηχανικής επανάστασης, οι επιστήμες που φούντωσαν με όλες τις εφαρμογές που ήταν δυνατές με τις μηχανές και την συνεχή ανάπτυξη της τεχνολογίας. Και προχωράμε μέχρι σήμερα αυτό. Λίγο πιο κάτω, λοιπόν, σε αυτό το κείμενο, έκανα ένα τέχνασμα να χρησιμοποιήσουμε τη φωτογραφία που ήταν εκεί σαν πρώτο μηχάνημα που βγήκε από τη βιομηχανική επανάσταση, το οποίο όμως χρησιμοποιήθηκε και από τους καλλιτέχνες για να γίνουν και έργα τέχνης, και όχι μόνο έργα τέχνης, αλλά πράγματα που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με τις εικαστικές και άλλες εφαρμογές. Οπότε κάπως σαν να το βάλουμε σαν ένα μικρό νησάκι, σαν ένα φάρο, και να κοιτάζει προς τα πίσω και να κοιτάζει προς τα μπρος. Γιατί εκείνη η εποχή κατά κάποιο τρόπο ολοκληρώθηκε η ιστορία κάποιων αιώνων στη Δύση κυρίως, που είχαν να κάνουν μετά το Μεσαίωνα, ήρθε η Αναγέννηση, ο Διαφωτισμός, η Γαλλική Επανάσταση, προηγήθηκε νομίζω η Επανάσταση της Μεταρρύθμισης των Προτεσταντών. Μεγάλες ανατροπές συνέβαιναν στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη κυρίως, οι οποίες διαμόρφωσαν τον κυρίαρχο πολιτισμό που ζούμε σήμερα. Οπότε, ας πούμε, έχουμε αυτό το κόλπο, το τέχνασμα, τη φωτογραφική μηχανή, ας το πούμε, που ήταν η εφεύρεση εκείνης εποχής, και σαν να το βάζουμε σαν μια πηξίδα, ας πούμε, όχι για το πού θα πάμε, αλλά το πού να κοιτάξουμε προς τα πίσω και να κοιτάξουμε προς τα μπρος. Στην προετοιμασία μου για αυτή την ομιλία βρέθηκα αντιμέτωπος με ένα μεγάλο πρόβλημα. Θέλοντας να βάλω τη σκέψη μου σε μια σειρά, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Το έπιανα από εδώ, το έπιανα από εκεί. Ένιωθα πως είναι ένα κουβάρι που δεν μπορώ να το ξετυλίξω. Τραβούσα τις κλωστές, έβρισκα ένα αδιέξοδο, έβρισκα άλλη κλωστή να ξεκινάει. Νέα κλωστή, νέο αδιέξοδο. Αποφάσισα να ξεκινήσω μια καινούρια κλωστή. Γιατί ένιωθα πως αυτό που είχα να αντιμετωπίσω μου θύμισε το μύθο, πραγματικότητα και μύθος, χάνονται στην ιστορία, της Λερναίας Ύδρας. Κόβεις το κεφάλι και φυτρώνουν δύο. Εγώ βέβαια δεν είμαι ο Ηρακλής, αλλά ο Ηρακλής είναι ένα φωτεινό παράδειγμα που, όπως ξέρουμε και από την ιστορία του, που ήταν να διαλέξει μεταξύ του καλού και του κακού, είναι πάντα ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας όλοι. Ο φωτεινός δρόμος και ο δρόμος της άρνησης, που μπορεί να είναι πιο εύκολος καμιά φορά, αλλά τελικά όλο μπλέκουμε όταν δεν ακούμε αυτό το οποίο εμείς οι ίδιοι ξέρουμε ότι είναι το καλύτερο και το αγαθό. Θα διαβάσω παρακάτω από αυτά που γράφω και θα δούμε. Ένιωσα γράφοντας ένα φόβο για να πάω να αντιμετωπίσω αυτό το τέρας που το λέω. Γιατί νιώθω μικρός και νιώθω πως έχω αφήσει τα όπλα που είναι του πνεύματος και του φωτός. Νιώθω
κρός για να πολεμήσω το τέρας. Και αυτό το τέρας στην εποχή μας νομίζω έχει μεγαλώσει πολύ. Οπότε ίσως είναι καιρός να μην πάει κανείς επάνω στο τέρας, αλλά να βρει ένα φωτεινό λοφάκι να σταθεί και να δει πώς θα πορευθεί από εκεί και κάτω. Μα τότε τι θα κάνουμε και γιατί σας έφερα εδώ. Σας κάλεσα για να ανανεώσουμε μια μυστική συμφωνία αγάπης και ομορφιάς. Μια συμφωνία που είναι η μόνη δυνατή να νικήσει το πολύμορφο και δυσμορφο τέρας της άρνησης και της εξαπάθησης. Γιατί αν στρέψουμε την ύπαρξη, το νου και την ψυχή μας προς ό,τι φωτεινό και ό,τι όμορφο και ωραίο, τότε φεύγει ο φόβος και το κακό εξαφανίζεται. Γιατί η αλήθεια είναι πως το δυσμορφο τέρας ταιριάζει μόνο σε βαθιά και ανήλιαγα σκοτάδια και αυτή είναι η θέση του και εκεί του πρέπει να γυρίσει. Αυτή είναι η πρόσκληση που απευθύνω στην αγάπη σας. Είναι μια πρόσκληση απλή. Είναι μια πρόσκληση που ήδη γνωρίζετε. Γιατί το κάλεσμα προς την ομορφιά και το φως είναι η παγκόσμια κοινή φλόγα που κάθε άνθρωπος, κάθε πλάσμα του Θεού έχει στα σίγουρα μέσα στο είναι του, στη μοναδική του συνείδηση. Αυτή η φλόγα, η φλόγα της ζωής και της αγάπης, είναι συνώνυμη με το σκοπό και το νόημα της ύπαρξης. Βρίσκεται στα μάτια των παιδιών, βρίσκεται στις καρδιές μας και ας έχουν σκληρύνει από το πάθος και τις αστοχίες. Σκεφτείτε το κι αλλιώς. Αν ανοίξουμε τις τηλεοράσεις, τα μέσα επικοινωνίας, αν σταθούμε απέναντι στις ιδέες και τις ιδεολογίες, τις προτάσεις και τις αντιλήψεις που έρχονται να μας γελάσουν και να μας ξεγελάσουν, στα κινήματα κάθε μορφής που ζητούν την ψήφο, την εμπιστοσύνη, την ουσία και την περιουσία μας, που ζητάνε το ίδιο μας το είναι, την ταυτότητά μας, συλλογική και προσωπική, που ζητάνε τα παιδιά μας και τη συμπόρευσή μας στην ανοησία, που μας ζητάνε να γίνουμε δειλοί, μοιραίοι και άβολοι αντάμα, που μας ζητάνε εν τέλει να παραιτηθούμε. Αυτά τα εξαπατημένα θύματα, πράκτορες εν γνώση ή εν αγνία του πολύμορφου και δυσμορφου τέρατος, τι είναι τελικά εκείνο που θέλουν από μας? Για σκεφτείτε το. Τη συνείδηση, τη θεϊκή φλόγα της συνείδησης και της ομορφιάς, τη φλόγα την άσβεστη, που λάθη και πάθη και αστοχίες και πάλι και πάλι και ξανά δεν μπορούν να τη σβήσουν, που μόνο η βαθιά άρνηση μιας πορωμένης καρδιάς είναι δυνατό να την κουκουλώσει και τότε μόνο. Ναι, καλοί μου φίλοι και αδερφοί και πατέρες και μητέρες του κόσμου, η συνείδηση, η φωτεινή συνείδηση, είναι μια φλόγα καλοσύνης και ομορφιάς που τελειωμό δεν έχει. Σκοπό είχα να δείξω και να σταθώ απέναντι στην ιστορία των νικητών της εποχής μας. Να ονομάσω το ψέμα και να ζητήσω τη συμπόρευσή σας προς το φως. Σας ομολόγησα όμως την αδυναμία μου. Το μεγάλο εμπόδιο μπροστά μου είναι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Συγκεκριμένα με κάποια γεωγραφική αίσθηση, η Ευρώπη που ξεκινάει από τις απέναντι της Ελλάδας ιταλικές ακτές και απλώνεται προς τη Δύση και το Βορρά. Αυτός ο πολιτισμός, αυτά τα κράτη είναι δεμένα με την ιστορία των Ελλήνων από τα βάθη των χρόνων. Δεν είμαι ιστορικός και αυτό με εμποδίζει να βάλω σε τάξη τα όσα έχω διαβάσει, που δεν είναι και λίγα. Αλλά περισσότερο με εμποδίζουν τα συναισθήματα της ιστορικής ήττας και της επανάληψης της ήττας αυτής ξανά και ξανά, μέχρι τα χρόνια και τις ημέρες που ζούμε. Η ήττα των Ελλήνων και του πολιτισμού μας από τις δυνατούς των καιρών. Δεν είμαι Ηρακλής. Γίνομαι όμως μαζί σας Ηρακλής και όπως εκείνος θέλω και διαλέγω να περπατήσω το δρόμο της αρετής, το φωτεινό μονοπάτι της ομορφιάς και της καλοσύνης. Γιατί αλλιώς χανόμαστε στη μετάφραση
και στις ατέλειωτες λεπτομέρειες. Συγχωρέστε μου την απλούστευση των πραγμάτων της ιστορίας. Δεν λέω πως κάποτε τα πράγματα ήταν καλύτερα και τώρα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Η ζωή, το μέγα αυτό θαύμα που δεν το χωράει ο νους του ανθρώπου, συνέβη, πραγματώνεται και οδηγείται μέσα από όλα τα δεινά της ιστορίας προς το φως το ανέσπερο. Αυτό που θέλω από εμένα και από εσάς είναι να μην ξεχνάμε πως η αλήθεια δεν αλλάζει μέσα στο διάβατο χρόνο. Μόνο ξεδιπλώνει και απλώνεται. Και έτσι, με αυτό το μικρό τέχνασμα, τον τεχνητό φάρο της φωτογραφίας, ας κοιτάξουμε πίσω και ας πάμε μπροστά. Ας δούμε την ιστορία των αιώνων και τις ψεύτικες υποσχέσεις που πιστέψαμε και ας μας παγιδέψαν και ας κοιτάξουμε μπροστά προς το νοητό φως, τον ήλιο της δικαιοσύνης. Αυτό που ζητάω να κάνουμε απέναντι στις καινούργιες ιδέες του κόσμου είναι κάτι σαν την απλωμένη μπουγάδα στον καλοκαιρινό ήλιο. Εκεί, στο καυτό ή φως του μεσημεριού, φεύγει κάθε υγρασία από τα φρεσκοπλημένα ρούχα. Αυτό θέλω να κάνουμε και με την περηφάνεια των δυνατών της ιστορίας. Να την ξεπλύνουμε με το νερό της συνείδησης και να την απλώσουμε στον ήλιο της δικαιοσύνης. Αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο νομοτέλεια. Γίνεται και θα γίνει και δεν θα πάψει ποτέ. Η κρίση και η στάση απέναντι στα πράγματα του νεότερου πολιτισμού δεν είναι μια οπισθοδρομική κατάσταση. Είναι μόνο και πριν και πάνω απ' όλα μια υπενθύμηση για τη διόρθωση της πορείας. Γιατί η λοξοδρόμηση φτάνει στο τέλος της. Αλλά δεν φτάνει η ιστορία στο τέλος της, κι ας λένε το αντίθετο σοφιστές και δοκισίσοφοι. Αυτό δείχνουμε, τη λοξοδρόμηση, την ατομική και τη γενική. Πάρ' το αλλιώς, που λένε και στις πλατείες και στις γωνιές των δρόμων. Αυτή η κρίση και η κριτική δεν γίνεται από μια θέση ισχύως. Μάλλον από μια θέση αδυναμίας. Η προσωπική μου θέση είναι σίγουρα μια θέση αδυναμίας και δεν θέλει να επιβληθεί. Είναι μια θέση συμπόρευσης και συμπόνιας προς τον ίδιο τον εαυτό και τους άλλους. Ο κόσμος, η γη μας είναι το σπίτι μας και ο ουρανός με τα άστρα είναι η αυλή μας. Ο άνθρωπος είναι ο ιερέας της κτήσης και του σύμπαντος, όπως μας είπε ένας σοφός που μόλις πριν λίγες μέρες μας άφησε μόνο για λίγο μόνος. Η Ευρώπη και η ιστορία της, η μικρή μας και τόσο τεράστια Ελλάδα, οι αρχαίοι πολιτισμοί που επιβιώνουν ή ζυμώθηκαν και ενώθηκαν με άλλους, οι φτωχοί και οι πλούσιοι λαοί, οι φτωχοί και πλούσιοι άνθρωποι, όλοι πορευόμαστε προς τον νοητό ήλιο της δικαιοσύνης. Η ελπίδα και προσευχή μας είναι πως σαν τα ρούχα του καλοκαιριού να ξεπληθούμε κι εμείς και να αφαιθούμε να μας κερδίσει και να μας διαπεράσει η φλόγα του καλοκαιρινού ήλιου. Να γίνουμε φωτεινοί και διάφανοι. Αγαπητοί πατέρες, καλοί μου φίλοι και αδελφοί, δεν ζητάω και δεν θέλω να γυρίσουμε στο παρελθόν. Αυτό που θέλω και ζητάω και θα το πω με τα λόγια ενός καλού ποιμένα είναι να πάμε πίσω και να πάρουμε φόρα και να προχωρήσουμε μπροστά. Να κοιτάξουμε πίσω στην ιστορία της Ευρώπης και στη δική μας ιστορία για να καταλάβουμε τι έγινε και πώς βρεθήκαμε σε αυτή τη θέση. Για να διδαχθούμε από το παρελθόν, να αγωνιστούμε για να κρατήσουμε ό,τι καλό και πολύτιμο και να προχωρήσουμε χωρίς φόβο στο μέλλον. Πριν την μοντέρνα εποχή, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, μοντέρνα εποχή είναι μια έννοια την οποία χρησιμοποιείται πάρα πολύ. Ας κρατήσω τον όρο που χρησιμοποιείται στην τέχνη. Η μοντέρνα εποχή ξεκίνησε εκεί στα μέσα του 19ου αιώνα
και με τους τεχνοκριτικούς τελείωσε κάπου στη δεκαετία του 70 και σύμφωνα με αυτούς πάλι είμαστε στην μετά-μοντέρνα εποχή. Αλλά ας το δούμε και λίγο με μια πιο γενική έννοια, όπως το κατανοεί λίγο ίσως πούμε, ο πολλής κόσμος, που είναι όλη η μοντέρνα εποχή μετά τις ζυμώσεις και τις επαναστάσεις της Ευρώπης και του ευρωπαϊκού πολιτισμού και πώς ξεκίνεται ουσιαστικά στον 20ο αιώνα και μπροστά. Πριν λοιπόν τη μοντέρνα εποχή, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, ο κόσμος σκεφτόταν αλλιώς, σε Ανατολή και Δύση. Έβλεπε τον κόσμο με δέος. Κάποιες στιγμές με φόβο, μα πάντοτε ως στολίδι και κόσμημα. Οι άνθρωποι ήταν και τότε σαν τους σημερινούς. Άλλοι ήταν πιο καλοί και συμπονετικοί. Άλλοι ήταν πιο δυσκολεμένοι και μπερδεμένοι, ενώ κάποιοι ήταν άρπαγες και ληστές. Την ίδια εποχή, στο μικρό χωραφάκι της πατρίδας μας, ξεσηκωθήκαμε εκεί που δεν το περίμενε κανείς και αφού περάσαμε 400 χρόνια στο καμίνι της δουλείας, μπήκαμε στον αιματηρό αγώνα της Επανάστασης με την ελπίδα και προσμονή να γίνουμε κύριοι και αφέντες στον τόπο μας. Εκείνα τα χρόνια κυριαρχούσαν στη δυνατή και πλούσια Δυτική Ευρώπη ιδέες και οράματα δικαιοσύνης, ισότητας και ελευθερίας. Πολλά από αυτά έβρισκαν πραγματική αφορμή στην κοινωνική δυστυχία και βοήθησαν και τον ελληνικό αγώνα. Αλλά το νόημα χάθηκε πολύ συχνά στις ατέρμονες επαναστάσεις που κατέληγαν σε παράλογο μίσος και αλληλοεξόντωση. Η εποχή της βιομηχανικής επανάστασης έφερε πολλές υποσχέσεις. Θα μας απελευθέρωναν οι μηχανές. Ας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό της εποχής, το οποίο συνδέει και μας μέσω του Λόρδου Βίρονα. Ο ποιητής Μπάιρον, ο Λόρδος Βίρον, μπήκε εκείνα τα χρόνια στη δυσμένεια της αγγλικής αριστοκρατίας, γιατί υπερασπίστηκε τους εργάτες, τους λεγόμενους λουδίτες, οι οποίοι κατέστρεφαν τις νεόφερτες τότε μηχανές στην αλυσίδα της παραγωγής. Γιατί, σύμφωνα με τα λόγια του Μπάιρον, που ήταν και η πραγματικότητα, κατέστρεφαν τότε τις ζωές και τις περιουσίες των φτωχών. Ήταν δηλαδή η μετάβαση από την αγροτική παραγωγή προς τη βιομηχανική αγροτική παραγωγή, την υφαντουργία κτλ. Δεν είμαστε κατά των μηχανών και δεν είναι ένα μήνυμα κατά των μηχανών. Αλλά δεν μπορούμε και να δεχθούμε ότι οι μηχανές μας σώζουν και μας απελευθερώνουν. Οι μηχανές, όπως νομίζω ο κοινός άνθρωπος με λίγο νου και γνώση μπορεί να δεχθεί, μπορούν να μας βοηθήσουν. Άλλωστε, εδώ που βρισκόμαστε, τα περισσότερα πράγματα που ο υπολογιστής μας, τα τηλεφωνά μας, οι φωτογραφικές μας μηχανές, τούτες σιδερένιες καρέκλες, βγαίνουν από αυτές ακριβώς τις μηχανές. Και είναι όλα χρήσιμα και ωραία αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν πιστεύουμε σε αυτά. Δεν πιστεύουμε ούτε στην τεχνολογία, δεν πιστεύουμε ούτε στις εφευρέσεις. Απλώς μας αρέσουν και σαν παιχνίδια ή σαν χρήσιμα πράγματα τα χρησιμοποιούμε για να ευκολύνουμε και τη ζωή μας και να πάμε προς τα μπρος. Παρόμοια με τις εφευρέσεις, δόθηκαν πολλές υποσχέσεις για οριστικές λύσεις όλων των προβλημάτων, δίνονταν και δίνονται ακόμη στην φιλοσοφία, στην πολιτική και την τέχνη, κυρίως στον ευρωπαϊκό νεότερο πολιτισμό. Είναι γνωστές, θα περάσω, δεν είμαι ούτε ειδικός, ούτε μπορώ να τις αντικρούσω, γιατί είναι τόσο το βάθος και το εύρος αυτών των ιδεών, που πραγματικά σηκώνω ψηλά τα χέρια. Όμως ξέρουμε όλοι ότι οι ιδέες της Ευρώπης προτείνουν πολύ συχνά οριστική λύση για το πρόβλημα του ανθρώπου. Οι ιδέες που έρχονται, που σήμερα στην πολιτική έρχονται είτε από αριστερά είτε από δεξιά, ο κομμουνισμός που θα ορίσει πώς θα γίνει να ρυθμιστεί η κοινωνία και να τελειώσουν τα προβλήματα των ανθρώπων, οι φιλελεύθεροι πάλι που θέλουν να ρυθμίσουν την κοινωνία, να γίνουν όλα σωστά και να τελειώσουν όλα τα προβλήματα των ανθρώπων. Και κάπου εκεί ξεχνιέται ο άνθρωπος και η πραγματική και ταπεινή του
ζωή και η μεγάλη του και η ουσιαστική αξία και το πνεύμα του. Στα δικά μου μάτια, αυτές οι υποσχέσεις που συνδέθηκαν και με τις μηχανές, συνδέθηκαν και με τις ιδέες και τις ιδεολογίες τις, που μας παρέχει, μας παρουσιάζει η Ευρώπη, είναι μια μορφή νέα θρησκεία, η οποία έχει πάμπολες αιρέσεις και παρουσιάζονται όταν στην Ευρώπη ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων και σοφών αποφασίσαν να σκοτώσουν το Θεό, να σκοτώσουν όλο το πριν, όλη την προηγούμενη παράδοση που και αυτοί είχαν με τον τρόπο που την είχαν. Δεν είμαι φιλόσοφος και θα προσπεράσω τα πολλά κύματα της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας. Η δική μου ματιά έρχεται μέσα από την ιστορία του ελληνικού πολιτισμού. Ξεκινάει από τα μακρινά χρόνια των μύθων, προχωράει στην Ιλιάδα και την Οδύσσια, περνάει από την κλασική Ελλάδα, στέκεται και πλαταίνει στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, προσλαμβάνει και υιοθετεί τη βιβλική παράδοση των Εβραίων, βαφτίζεται στο φως του Χριστού, φτάνει στην πολιτική έκφραση της χιλιόχρονης χριστιανικής ανατολικής αυτοκρατορίας της Ρωμανίας, περνάει από το καμίνι της σκλαβιάς και της δουλείας, φτάνει στην κορύφωση της Επανάστασης του 21 και περπατάει στο σήμερα. Κόντρα στους καιρούς, το πνεύμα της ελευθερίας, το πνεύμα που είναι το φως, παραμένει πάντα αρχαίο και πάντα σύγχρονο. Αυτό δεν είναι κάποιο τύπου σοβινισμός. Αυτή η σπουδαία και μεγάλη ιστορία της μικρής και ταπεινής Ελλάδας έχει μια παγκόσμια αξία και για πολύ απλούς λόγους. Συνδέει το αρχαίο παρελθόν με όλα τα στάδια της ιστορίας ως σήμερα. Αυτό σημαίνει πως είναι ένα παράδειγμα για λαούς ξεχασμένους και ξεπεσμένους, είτε για λαούς που χάθηκαν και αφομοιώθηκαν, είτε για λαούς των μοντέρνων καιρών που ξέχασαν κατά κάποιο τρόπο τον ίδιο τους τον εαυτό και η συλλογική του συνείδηση έχει ξεφτύσει. Γιατί η διαχρονία του δικού μας λαού και πολιτισμού είναι ένα ανοιχτό δώρο προς όλους και γιατί η εθνική ιστορία των λαών δεν αποτελεί σκοπό, αλλά μέσο και τρόπο ζωής. Και η τύχη, αν θέλετε, το έφερε και είναι η δική μας ιστορία σαν μια εγκυκλοπαίδεια για να παίρνουν παράδειγμα οι λαοί της γης. Γιατί ο σκοπός κάθε τι καλού και όμορφου είναι ό,τι υψηλότερο. Δεν είναι ιδιοκτησία, είναι ο τρόπος που οδηγούμαστε στο φως. Και μακάρι όλοι οι λαοί μια μέρα να γίνουμε ένα, και θα γίνει αυτό. Αλλά δεν θα γίνει με τις τράπεζες και τις υποσχέσεις της παγκοσμιοποίησης. Θα γίνει με το φως της αγάπης. Να το ξαναπώ λίγο αυτό. Αυτή που είναι μια προσωπική και μια ιστορία των Ελλήνων είναι κατά κάποιο τρόπο παγκόσμια, γιατί αν πάρουμε λαούς που χάθηκαν, μου έρχεται συχνά το παράδειγμα των Ινδιάνων της Αμερικής που εξοντώθηκαν. Και παραμένουν βέβαια οι άνθρωποι εκεί στην Αμερική. Αν εμείς έχουμε κάτι ωραίο και όμορφο, ανήκει και σε αυτούς. Και αυτό που έχουν αυτοί, αυτό που χάσαν αυτοί, κατά κάποιο τρόπο δηλαδή, αυτό που είναι ελληνικό, που δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό, είναι μια αγκαλιά για να προχωρήσουμε στο μέλλον, γιατί οι Έλληνες δηλαδή έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό που δεν το έχουν πολλοί λαοί σήμερα. Το έχουν οι Εβραίοι, το έχουν οι ανατολικοί λαοί στην Κίνα, στην Ινδία. Ότι να έχουν δηλαδή μια παράδοση που έρχεται από τα αρχαία και από τα χρόνια που οι άνθρωποι θεωρούνται πολλές φορές απολύτιστοι. Τέλος πάντων, ο πρώιμος πολιτισμός. Και φτάνουν όμως με αυτό το κουβάρι που είχαν αυτοί οι άνθρωποι μέχρι το σήμερα. Εμείς δηλαδή πιστεύω σαν Έλληνες έχουμε μια υποχρέωση και ευθύνη και ακόμη και αν δεν την πιστεύουμε αυτή την υποχρέωση και την ευθύνη,
το κάνουμε, ακόμα και με τις αντιθέσεις που έχουμε, ακόμα και όταν κάποιοι από εμάς, ας πούμε, γίνονται Ευρωπαίοι περισσότερο από τους Ευρωπαίους, με όλες μας τις συγκρούσεις, ερχόμαστε στο παρόν το σημερινό και επειδή είμαστε και πολύ ανοιχτοί σε όλους τους νεωτερισμούς και τους αγκαλιάζουμε στην πράξη μας και στις ιδέες μας και στο ίνωσμα μας, οπότε είμαστε ανοιχτοί και φέρνουμε και το παλιό που το κουβαλάμε από τις μανάδες μας και από τις γιαγιάδες μας που μέχρι προχθές ήταν στο βουνό και ζούσαν με τρόπους που έρχονται χιλιάδες χρόνια πριν. Και φτάνουμε σήμερα που οι νέοι επιστήμονες ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και είναι στις πρωτοπορίες του τι συμβαίνει σήμερα και πώς παλεύει ο άνθρωπος να τα βρει μέσα από τη γνώση. Ελπίζω να γίνεται κατανοητό αυτό το πράγμα που θέλω να πω. Δηλαδή είναι σαν μια γραμμή μεγάλη που έρχεται από το απότατο παρελθόν και προχωράει στο μέλλον. Και αυτή η γραμμή για μας είναι ελληνική. Αλλά δεν είναι ελληνική κλειστή, είναι ελληνική ανοιχτή. Και είναι ένας τρόπος που ζει ο άνθρωπος. Είναι δηλαδή η ιστορία του ανθρώπου. Είναι η δική μας ελληνική οπτική γωνία, δηλαδή, αυτό που λέω. Αλλά επειδή είναι πολύ δυνατό και πολύ φωτεινό αυτό το πράγμα, με όλες τις αδυναμίες και με όλα τα στραβά, αυτό, και να μην το πω εγώ και να μην το πούν αυτοί που το λένε, αυτό θα υπάρξει και θα προχωρήσει. Και θέλουμε και να μιλάει και να συνδιαλέγεται με όλους τους πολιτισμούς που θέλουν να μιλήσουν και με το παρελθόν. Γιατί αυτό, ο αποκλεισμός του παρελθόντος, γιατί αυτό είναι η κύρια αντίρρηση που προσπαθούμε να θίξουμε, που συνέβη στην Ευρώπη, ότι τώρα τελειώσαμε με το παρελθόν, αυτό είναι σαν μια, πώς να το πω, είναι μια αφέλεια. Είναι σαν να πας να χτίσεις το σπίτι σου εκεί που ήταν το παλιό στο σπίτι, το παλιό το σπίτι των παππούδων και να πεις ότι ό,τι ήταν πριν τελείωσε, δεν υπάρχει τίποτα πια. Παρόλο που η γη αυτή τα ίδια χορτάρια θα βγάλει και τα ίδια αχριόχορτα και τα ίδια, ας πούμε, τους ίδιους καρπούς. Θα ξαναγυρίσω στο κείμενό μου. Όπως καταλαβαίνετε, τα έχω λίγο χαμένα. Αυτό το γράφω εδώ. Δεν μπορεί ο νους μου να χωρέσει, να ορίσει και να περιορίσει το θαύμα της ζωής. Μα έχω τη λαλιά και το λόγο και την ευθύνη και τα μοιράζομαι με την αγάπη σας. Βρέθηκα σε αυτή τη θέση σαν να με έφερε ο αέρας. Κάποτε δυνατός με παρέσυρε και με έριξε και χτύπησα και πόνεσα. Κάποτε όμως η αγριάδα του καιρού σταματάει και το δροσερό αεράκι θυμίζει τότε εκείνο του προφήτη στην έρημο που περίμενε να φυσήξει ο Θεός και ο Θεός δεν φυσούσε, ώσπου ένα δροσερό αεράκι και απαλό τον οδήγησε και του έδειξε το δρόμο του. Το δροσερό αεράκι που φυσάει απαλά και καθαρίζει το νου και φωτίζει το πνεύμα. Δεν έχω τίποτε, νομίζω, που μπορώ να πω πως μου ανήκει και είναι αποκλειστικά δικό μου. Ό,τι μου δόθηκε από τον έρωτα της γνώσης έγινε με μια παιδική σχεδόν ευκολία και απαλότητα. Ενώ ό,τι πολέμησα με λάθος τρόπο και το κυνήγησα για να το κερδίσω και να το πάρω, με πλήγωσε και πλήγωσε και άλλους. Η πρόσκληση προς την τέχνη της ομορφιάς υπάρχει στις καρδιές όλων μας. Κάθε τι όμορφο είναι θεϊκό. Η ασχήμια είναι μια επιλογή της παρέτησης. Όλοι σχεδόν γνωρίζουμε τη γεύση της. Όταν τα πράγματα χάνουν το σχήμα και τη μορφή τους, όταν η ώρα πάβει να είναι ωραία. Όλοι έχουμε γευθεί την ωραία των πραγμάτων μορφή. Εκεί που όλα έρχονται και βρίσκουν τη θέση τους. Χωρίς βία, γιατί η θέση τους είναι ωραία. Ξέρω πως υπάρχει κάποια αφέλεια στον πεζό και άνευρο και άτεχνο καιρό της παρακμής μέσα στα δικά μου λόγια. Μα ξέρετε κι εσείς πως τα λόγια μου είναι αληθινά και είναι κοινός και είναι ο κοινός μας τόπος. Ο τόπος που έχουμε και ο τόπος που θέλουμε.
γιατί η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Αυτά, σας ευχαριστώ. Thank you.